Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος λειτουργικά συστήματα. Έχουν περάσει οι διακοπές των Χριστουγέννων και επιστρέψαμε για τις δύο επόμενες εβδομάδες, δηλαδή αυτήν και την επόμενη, προκειμένου να ολοκληρώσουμε με επιτυχία αυτό τον κύκλο του μαθήματος λειτουργικά συστήματα. Το chat είναι ανοιχτό και θα περιμένω τις ερωτήσεις σας. Εν τω μεταξύ, θα κάνω share το παράθυρό μου για να δούμε τις υποχρεώσεις της εβδομάδας. Ενεργοποιώ λοιπόν share screen, screen 1. Okay. Λοιπόν, λειτουργικά συστήματα. Έγραφα. Μέσα γενικά είναι το εκπαιδευτικό συμβόλαιο. Βρισκόμαστε στην 12η εβδομάδα. Έχουμε ολοκληρώσει 11 εβδομάδες και στη 12η εβδομάδα βλέπουμε ότι έχουμε μια εξέταση κώδικα. Άρα, λοιπόν, την Πέμπτη θα κληθείτε να υλοποιήσετε έναν κώδικα, ένα ή δύο κώδικες. Επειδή είναι εξέταση κώδικα, έχει και ενδιάμεση βαθμολογία. Δεν είναι δηλαδή όπως η MPS εξέταση, η Minimum Programming Skills. Και εννοείται ότι θα πρέπει να έχετε εργαστεί σε όλα τα φυλάδια εργαστηρίου του μαθήματος, επειδή η ύλη εξεταστέα είναι ό,τι βρίσκεται σε αυτά τα φυλάδια. Θα πρέπει λοιπόν να έχετε δουλέψει, να έχετε δικούς σας κώδικες έτοιμους, διαθέσιμους, να τους επαναχρησιμοποιήσετε, γιατί υπενθυμίζω ένας καλός προγραμματιστής ξέρει να επαναχρησιμοποιεί το δικό του κώδικα και ασφαλώς να καταλαβαίνει τι κάνει ο δικός του κώδικας. Γι' αυτό να έχετε στο Zafora ή στο Pleiades τους κώδικές σας, γιατί θα πρέπει να αντιγράψετε κομμάτια κώδικα ή ενδεχομένως να τα κάνετε και από την αρχή. Λοιπόν, αυτή είναι η 12η εβδομάδα, που είναι η τελική εξέταση κώδικα. Ως προς το πρόγραμμα της εξεταστικής, έχω μια πρώτη ενημέρωση για την εξέταση του μαθήματος. Για τα λειτουργικά συστήματα, να το κλείσω λίγο αυτό, για τα λειτουργικά συστήματα έχω ενημερωθεί ότι θα γίνει την πρώτη εβδομάδα της εξεταστικής. Αν ανοίξουμε λοιπόν το calendar, στις 26 Ιανουαρίου το πρωί, 9 η ώρα. Δηλαδή, αποφασίστηκε να γίνει η εξέταση όλων των μαθημάτων τις ώρες που είναι η θεωρία του εκάστοτε μαθήματος. Γι' αυτό λοιπόν, Τρίτη, 26 Ιανουαρίου, το πρωί, 9 η ώρα, θα έχουμε την εξέταση θεωρίας. Λοιπόν, μπορώ να το κλείσω αυτό. Ας σας δείξω τώρα κάποια... Κάποιος ακούστηκε κάτι, κάποιος ρώτησε κάτι. Θέλω να ρωτήσω κάτι για το πρόγραμμα, αλλά θα ρωτήσω λίγο πριν το διάλειμμα μου, να μην διακόψω τη ροή. Okay, εντάξει λοιπόν. Ωραία, είδαμε το e-class. Να σας δείξω λίγο στο GitHub, το οποίο το γνωρίζετε ότι είναι ένα αποθετήριο στο οποίο μπορείτε να ανεβάζετε τα project και είναι ελεύθερο προς χρήση. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον repo. Repo είναι από το repository, δηλαδή αποθετήριο. Και είναι το αποθετήριο του Unix History Repo του καθηγητή Spinelli, ο οποίος έχει ανεβάσει όλο τον πηγαίο κώδικα του Unix, βλέπετε 52 years ago, για παράδειγμα, και μπορείτε να δείτε τις αρχικές μορφές
των προγραμμάτων, για παράδειγμα, του Telnet ή του CP κτλ., που διαμορφώθηκαν στη συνέχεια και κατέληξαν σε αυτά που έχουμε σήμερα στο Linux και στο FreeBSD. Και όπως αναφέρει η περιγραφή, περιέχει το πηγαίο κώδικες από το PDP-7, V1, V2, V3 κτλ., Unix, BSD. Το FreeBSD που χρησιμοποιούμε είναι της οικογένειας BSD, του Berkeley Software Distribution. Και βλέπετε από το FreeBSD τις πρώτες εκδόσεις και ούτω καθεξής. Και βλέπετε ότι συνεχίζονται τα commits. Για παράδειγμα, βλέπετε ότι η τελευταία έκδοση του FreeBSD 12 έχει γίνει commit, που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να ανατρέξει, να δει από την πρώτη καταγεγραμμένη μορφή του κώδικα Unix μέχρι το FreeBSD που σας είπα. FreeBSD είναι ο γνήσιος απόγονος του Unix και γι' αυτό είναι το αγαπημένο μου λειτουργικό σύστημα για τους servers. Βέβαια, δεν γίνονται τα πάντα στο FreeBSD, αλλά για servers όπως το Zafora, για web servers, για database server κτλ. Είναι η καλύτερη επιλογή. Βέβαια, το Linux έχει άλλα πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, έχει πολύ δυνατή χρονοδρομολόγηση για HPC, High Performance Computing, στα συστήματα παράλληλης καταναμένης επεξεργασίας του εαρινού εξαμήνου θα χρησιμοποιήσουμε Linux. Και βέβαια, δεν θα ήταν σωστό αν δεν έλεγα ότι τα Windows 10 είναι ένα πολύ σταθερό λειτουργικό σύστημα για workstation όμως, έτσι. Σε όλους τους σταθμούς εργασίας έχω Windows 10, όπως βλέπετε, και από τα διάφορα session που έχουμε κάνει, αλλά για workstation. Άρα το κάθε λειτουργικό σύστημα έχει εξειδικευτεί και παρέχει μια πολύ καλή εμπειρία για την κατάλληλη υπηρεσία και τον κατάλληλο σκοπό που θέλουμε. FreeBSD λοιπόν 12, άρα μπορεί κάποιος να ανατρέξει και να δει, για παράδειγμα, η εντολή CP, πόσο παλιά υπάρχει, από πότε υπάρχει ο πρώτος κώδικας για το CP, για το MV και όλα αυτά. Μπορεί να τα ψάξει να τα βρει μέσα σε αυτό το repository που έχει όλους αυτούς τους κώδικες. Λοιπόν, για το Git να πω ότι είναι ένα εργαλείο που θα πρέπει να γνωρίζετε να το χρησιμοποιείτε, πώς να κάνει commit σε repositories κτλ. Μάλιστα, σε διπλωματικές που επιβλέπω, το θεωρώ προαπαιτούμενο να γνωρίζει κάποιος τη χρήση του Git, γιατί η χρήση των αποθετηρίων είναι αυτό που θα συναντήσετε και έξω. Δηλαδή, σε μεγάλες ομάδες που θα δουλεύετε σε ανάπτυξη κώδικα, θα απαιτηθεί η χρήση κάποιου αποθετηρίου. Έτσι λοιπόν, προσομοιώνοντας την μελλοντική σας επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη και εργασία, και εγώ απαιτώ τα ίδια στοιχεία και την ίδια λειτουργία. Λοιπόν, αυτό ήταν το αποθετήριο. Επίσης, μια που βρισκόμαστε στα λειτουργικά συστήματα και βρισκόμαστε σε μια εποχή client-server, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, εποχή όπου εκτός από το λειτουργικό σύστημα που εκτελείται στο δικό μας υπολογιστή, έχουμε πρόσβαση και σε διάφορα λειτουργικά συστήματα που εκτελούνται στο cloud. Μπορεί κάποιος με μικρό χρηματικό ποσό να νοικιάσει ένα VPS, Virtual Private Server, να στήσει το δικό του λειτουργικό σύστημα και στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσει όπως αυτό θέλει. Βέβαια, κάποια λειτουργικά συστήματα είναι αναπτυγμένα σε JavaScript. Και αυτό εδώ το λειτουργικό σύστημα είναι ένα κλασικό παράδειγμα, os.gs. OS.gs, os.gs. Είναι λειτουργικό σύστημα σε JavaScript και μπορεί κάποιος, πατώντας το demo, να το δει, να συνδεθεί. Βλέπει ένα μενού με κάποια παιχνίδια, εφαρμογές γραφικών, multimedia, office, μπορεί να γράψει κάποιο κείμενο, writer για παράδειγμα, με απλή βασική μορφοποίηση, δεν θα βρούμε κάποιο office suite σε αυτό το λειτουργικό σύστημα, αλλά εντούτοις είναι λειτουργικό σύστημα, έχει και δεξί κλικ, που είδατε πόσο γρήγορα φορτώθηκε και μπορούμε να κάνουμε βασικές λειτουργίες. Βέβαια, κάποιος θα πει,
για να συνδεθώ σε αυτό το λειτουργικό σύστημα, πρέπει να έχω ήδη ένα λειτουργικό σύστημα στον υπολογιστή μου. Ναι, είναι αυτό λογική. Βέβαια, επειδή είναι JavaScript, θα μπορούσε να είναι ένα μήνυμα λειτουργικό σύστημα. Κάποιος που να έχει μόνο ένα browser, όπως τα Chromebooks, για παράδειγμα, και επειδή αυτό εκτελείται στο browser ως JavaScript κώδικας, θα μπορούσε με οποιοδήποτε browser που έχει υποστήριξη για JavaScript να το εκτελέσει. Τώρα, πού θα αποθηκευτούν τα αρχεία, βέβαια, είναι ένα ερώτημα που κάποιος που ενδιαφέρεται μπορεί να το ψάξει. Εγώ, βέβαια, είμαι της λογικής, συμφωνώ με το client server, όπως αυτό εδώ, αλλά όχι σε αυτό το λειτουργικό σύστημα, όπως γνωρίζετε. Έχω σύνδεση, διατηρώ σύνδεση με remote desktop σε υπολογιστές, οπότε όπου και να βρίσκομαι, πάντα έχω ένα παράθυρο remote desktop σε απομακρυσμένο σύστημα και δουλεύω σε απομακρυσμένα συστήματα και με αυτόν τον τρόπο άνετα μπορώ να αφήσω την δουλειά μου στη μέση, στον υπολογιστή που είμαι, να πάω σε έναν άλλο υπολογιστή και να συνδεθώ από εκεί στην απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας και να έχω ακριβώς τα ίδια αρχεία και ακριβώς και τα ίδια παράθυρα. Δεν χρειάζεται καν να κλείσω τα tabs στο browser. Λοιπόn, αυτό είναι το OSGS. Πηγαίνουμε λοιπόν να δούμε το εργαστηριακό φυλάδιο αυτής της εβδομάδας. Στο εργαστηριακό φυλάδιο, στο 10ο εργαστηριακό φυλάδιο, βλέπουμε θέματα σχετικά με τη διαχείριση τερματικού, τις ακολουθίες ANSI, συναρτήσεις και κάποιες τελευταίες κλίσεις συστήματος POSIX. Βλέπουμε λοιπόν στη διαχείριση τερματικού για τις ακολουθίες ANSI, που είναι χαρακτήρες ελέγχου που μας επιτρέπουν να τοποθετήσουμε κάτι στην οθόνη σε οποιοδήποτε σημείο, γιατί ως τώρα γνωρίζουμε πώς να γράψουμε ένα πρόγραμμα, αλλά κάθε φορά εκεί που βρίσκεται το καρέτ, για παράδειγμα, μπορεί να δεχτεί είσοδο ή να εκτυπωθεί κάτι και όχι σε άλλα σημεία. Γι' αυτό θα πρέπει να βρείτε, σε περίπτωση που θελήσετε να σχεδιάσετε κάτι στην οθόνη, να βρείτε τους κατάλληλους χαρακτήρες ελέγχου με τις κατάλληλες βιβλιοθήκες. Μία από αυτή είναι η ANSI. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες βιβλιοθήκες που σας επιτρέπουν να σχεδιάσετε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης. Για παράδειγμα, και σας φέρω ένα το τερματικό, μία από τις πιο χρήσιμες εφαρμογές στο Unix είναι το MC, Midnight Commander, το οποίο, μόλις το εκτελέσω, βλέπετε ότι εκτυπώνει στο τερματικό σε διάφορα σημεία. Έχει ένα μενού πάνω. Μπορώ να πατήσω δηλαδή το μενού. Βλέπετε εδώ. Έχει τις γραμμές και ούτω καθεξής. Αυτά δεν σχεδιάζονται με τις γνώσεις που είχατε ως αυτό το σημείο. Αυτά σχεδιάζονται λοιπόν με ακολουθίες ANSI, για παράδειγμα, και με βιβλιοθήκες που είναι πιο εξελιγμένες, όπως το NCARSIS. Δηλαδή, υπάρχει η βιβλιοθήκη, και ας το γράψω για να το δείτε και στο ίντερνετ, που βρίσκεται, η βιβλιοθήκη NCARSIS. Είναι μια βιβλιοθήκη, είναι programming library, δηλαδή μια βιβλιοθήκη, που επιτρέπει για text-based, δηλαδή για τερματικό, επιτρέπει κάποιος λοιπόν για τερματικό να προγραμματίσει πολυχρηστικές εφαρμογές. Βλέπετε εδώ ένα παράδειγμα μιας εικόνας που είναι NCARSIS, δηλαδή βλέπετε σε διάφορα, είναι κείμενο καταρχήν, text, δεν είναι γραφικά, δηλαδή αυτό μέσω SSH κάποιος μπορεί να το δει, και υπενθυμίζω, όπως είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, ότι υπάρχουν οι δύο βασικές καταστάσεις που τίθεται μια οθόνη, είτε σε text mode που είναι κείμενο, είτε σε graphics mode που είναι γραφικά. Σε text mode, λοιπόν, με τη βιβλιοθήκη NCARSIS ή με τις ακολουθίες ANSI, μπορείτε να σχεδιάσετε, όπως βλέπετε εδώ, με χαρακτήρες ASCII, αλλά έχοντας την ευελιξία να τους τοποθετήσετε σε οποιοδήποτε σημείο θελήσετε,
και να σχεδιάσετε αυτές τις εφαρμογές. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στο εργαστήριο κοφυλάδιο, ακολουθία Σάνση, και έχει ανέβει στο e-class το αρχείο ANSI Code που σας εμφανίζει τις ακολουθίες αυτές ελέγχου και πώς μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε. Ακόμα και στο FlioBus, στα script που γνωρίζουμε, μπορείτε να έχετε αυτές τις ακολουθίες ελέγχου και βλέπετε, για παράδειγμα, ότι ο control χαρακτήρας που ενεργοποιεί την ακολουθία ελέγχου είναι διαγώνιο 033 ή το διαγώνιο ε και συνέχεια υπάρχει μια αγγείλη. Βλέπουμε βασικές ακολουθίες ελέγχου, π.χ. για τα χρώματα, για ιδιότητες χαρακτηριστικών και παραδείγματα χρήσης αυτής της εντολής. Για παράδειγμα, εδώ το έχουμε μετατρέψει σε πράσινο χρώμα όλο το τερματικό. Με το printf μπορούμε να εκτυπώσουμε ακολουθίες ελέγχου ANSI, δηλαδή να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα σε C++, όπου να εκμεταλλευτεί αυτές τις ακολουθίες ANSI για να εκτυπώσετε σε διάφορα σημεία του τερματικού τα χρώματα και τους χαρακτήρες που θέλετε. Βλέπετε εδώ μετακινήσεις του καρέτ, του δρομέα δηλαδή, προς τα πάνω, προς τα κάτω, προς τα κάτω, δεξιά, αριστερά και το καθεξής. Και το T-Put, το οποίο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, το πιο σημαντικό είναι που σας επιστρέφει τις γραμμές και τις στήλες του τερματικού. Βλέπετε εδώ η χρήση πώς γίνεται, γιατί, κοιτάξτε λίγο, ανοίγω το τερματικό. Αν το τερματικό είναι μικρότερο παράθυρο, βλέπετε ότι λειτουργεί μια χαρά. Δηλαδή, προσαρμόζεται προγραμματιστικά όμως στα columns και στο size του παραθύρου μου. Όμως αν το μεγιστοποιήσω, φαίνονται όλα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει ο προγραμματιστής να χρησιμοποιεί κάθε φορά το T-Put, να βλέπει το μήκος και το πλάτος του text παραθύρου που έχει ο χρήστης και να εμφανίζει στα κατάλληλα σημεία. Γιατί αλλιώς είναι non-responsive, αυτό και στο web θα το δείτε, σε εφαρμογές διαδικτύου, ότι υπάρχουν κάποια site τα οποία όταν έχουμε μικρότερο παράθυρο δεν φαίνονται σωστά. Και αυτό είναι βέβαια προβληματική κατάσταση. Γι' αυτό εδώ πέρα με τους χαρακτήρες ANSI να σας δείξω ένα πολύ χρήσιμο πρόγραμμα που είχα δημιουργήσει στο QuickShare. Καταρχήν γνωρίζετε όλοι τη διεύθυνση αποστολής αρχείων του Πανεπιστημίου, την share.wmgr. Είναι μια διεύθυνση σαν το Dropbox. Μπορείτε να στέλνετε μεγάλα αρχεία, μέχρι 5 GB. Και μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο μου, αυτό το QuickShareSH, το οποίο αυτό το αρχείο είναι command line και εγώ το χρησιμοποιώ συνέχεia. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε QuickShare, να στείλουμε κάτι, για παράδειγμα, ας πάω στο Zafora, για να δούμε τι έχει στο Zafora, QuickShare, να στείλω ένα, το BinPassWD για παράδειγμα. Θέλω να το στείλω σε κάτω. Δεν είναι στο SBIN, είναι το PassWD. Για να δω που είναι το USR BIN PassWD. Οπότε μπορώ, κοιτάξτε, δίνω το εκτελέσιμο αυτό, command line, είναι για οποιοδήποτε Linux ή FreeBSD, πρόγραμμα που έχω δημιουργήσει εγώ, και το αρχείο που θέλω να στείλω. Αυτό λοιπόν, το script, βλέπετε ότι ολοκληρώθηκε μεταμόρφωση, χρωματίζει με κατάλληλα attributes λέξεις κλειδιά. Βλέπετε εδώ το αρχείο αυτό με μέγεθος θα είναι διαθέσιμο έως αυτή την ημερομηνία. Στην παρακάτω διεύθυνση σας δίνει τη διεύθυνση που μπορείτε να το κατεβάσετε. Και βλέπετε εδώ ότι έχει μία τελίτσα. Αν μεταφέραμε κάτι μεγαλύτερο,
Για να δω λίγο, μήπως έχουμε κάτι στο NAS. Θα είχε παραπάνω τέλης, δηλαδή θα βλέπε πόσα byte είναι και θα γέμιζε μια μπάρα που εδώ δεν την είδαμε. Οπότε ας, για παράδειγμα, ανεβάσω αυτό το πρόγραμμα. Πόσο μεγάλο είναι, για να δούμε λίγο. LS Pavla LH. Α, 65 MB. Ας το δούμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, να μεταφέρω ένα εκτελέσιμο. Βλέπετε λοιπόν αυτό εδώ πώς γεμίζει η μπάρα σιγά σιγά και αυτό γίνεται βέβαια με ακολουθή εσάνση. Γιατί, κοιτάξτε λίγο, αρχικά σχεδιάστηκε όλη η γραμμή, μετά έκανε επιστροφή του δρομέα στην αρχή, το γύρισα σε χρώμα κόκκινο και σιγά σιγά το χρωματίζει. Πάτσα Ctrl-C γιατί δεν λειτουργεί ακόμα, στο τέλος μόνο θα λειτουργήσει. Είδατε ότι αρχικά είναι άσπρο χρώμα και γεμίζει όλη αυτή η γραμμή και μετά τοποθετούνται τα κόκκινα στεράκια. Και μας δίνει κάποια στατιστικά. Πάντως αυτό το πρόγραμμα, το QuickShare, μπορείτε να το κατεβάσετε και να το μελετήσετε από το site το share.wng.gr, να το κατεβάσετε, να το δείτε. Είναι πολύ χρήσιμο. Εγώ συνεχώς στέλνω τα αρχεία με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή QuickShare και το όνομα του αρχείου και απλώς στέλνω στον αποδέκτη αυτό το κειμενάκι. Δηλαδή το μαρκάρω και το στέλνω. Επευκαιρία βλέπετε και ένα άλλο, αυτό το domain, το LSIGR, που είναι μια υπηρεσία που εγώ έχω φτιάξει για μένα και για τους σκοπούς του QuickShare, το οποίο ελαχιστοποιεί τα ονόματα. Είναι δικό μου domain, Little Search Index, και επιτρέπει να, αντί να έχουμε ένα μεγάλο όνομα, γιατί το share.wmgr σας επιστρέφει κάποια ονόματα πολύ μεγάλα. Για να το δω αυτό. Να, το βλέπετε πόσο μεγάλο είναι το όνομα. Ας το ξαναστείλω γιατί δεν φάνηκε καλά. Να πατήσω λοιπόν επιλογή αρχείου, να στείλω ένα αρχείο. Να στείλω αυτό. Βλέπετε λοιπόν γεμίζει μπάρα, σου λέει το χρόνο και στο τέλος σου δίνει ένα πολύ μεγάλο δεσμό. Που κανονικά αυτό στέλνουμε. Αλλά εγώ το έχω στο script που έχω φτιάξει, το QuickShare, το έχω συνδέσει με το δικό μου domain για να ελαχιστοποιώ το δεσμό και αντί να στέλνω αυτό το πολύ μεγάλο δεσμό που μπορεί στο email να γίνει truncate ή μπορεί να γίνει αλλαγή γραμμής, να υπάρξει μια αλλαγή γραμμής και να υπάρχει ένα enter ανάμεσα και άρα να χαθεί, πολύ πιο χρήσιμο είναι να στείλω αυτό εδώ πέρα το link. Λοιπόν, αυτό ήταν το QuickShare, το οποίο εγώ ήθελα να σας δείξω για το ANSI χαρακτήρες, δηλαδή πώς αυτό το σκριπτάκι σου δίνει αυτή την πληροφορία, ότι κάτι γίνεται, ότι προχωράει σιγά σιγά, ότι καθώς γίνεται το απλά γεμίζει αυτό, με τις γνώσεις που είχατε μέχρι και το 11ο εργαστήριο δεν μπορούσατε να το ολοποιήσετε. Με τις γνώσεις όμως που θα πάρει κάποιος με την υλοποίηση του 12ου εργαστηρίου, θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει ANSI και να εκτυπώνει αυτό το progress bar. Και βέβαια, χρησιμοποιώ και εγώ το T-Put για να ξέρω αυτή η μπάρα να μην βγει και σε άλλες γραμμές. Ας το δούμε λίγο. Πού βρίσκεται το QuickShare σε αυτή τη διαδρομή. Ας το μελετήσουμε καλύτερα. Λοιπόν, εδώ βέβαια είναι ένα ωραίο παράδειγμα που σας δείχνει πώς μπορούμε να έχουμε και πολυγλωσσική πληροφορία. Κοιτάει εδώ το locale για να βρει τη γλώσσα, το lang, και άμα είναι ελληνικά, τα μηνύματα αυτά είναι στα ελληνικά, διαφορετικά τα μηνύματα είναι στα αγγλικά. Αναλόγως λοιπόν το locate του χρήστη. Και στη συνέχεια βρίσκεται ο κώδικας που υπολογίζει πόσα αστεράκια θα έχουμε, πόσες γραμμές και το καθεξής. Γι' αυτό λοιπόν θα σας έλεγα να το μελετήσω αυτό το κώδικα. Ένας κώδικας που έχω γράψει εγώ ειδικά για το Πανεπιστήμιο για το CRUWMGR και είναι ένα script αρκετά σύνθετο, αλλά αρκετά ενδιαφέρον. Είχε πάρει κάποιες μέρες για να το γράψω αυτό το script, γιατί είναι αρκετά σύνθετο το CRUWMGR και πώς να επικοινωνήσει
ένα σκριπτάκι με αυτό το site, αλλά εντούτοις το υλοποίησα και ήταν για μένα μια πολύ ωραία επιτυχία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Συναρτήσεις στο Flio, πρέπει να γνωρίζετε, όπως ξέρετε, να χρησιμοποιείτε συναρτήσεις, να δημιουργείτε συναρτήσεις. Είναι σημαντικό στα πλαίσια ενός δομημένου προγραμματισμού. Και επίσης, σύμφωνα με τις αρχές συντηρησιμότητας κώδικα, να χρησιμοποιείτε συναρτήσεις. Προσωπικά, εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολλές συναρτήσεις. Σας βοηθάει να έχετε ένα πιο καθαρό κώδικα, να μπορείτε να το συντηρείτε. Ένα παράδειγμα πώς έχω μια συνάρτηση, βλέπετε εδώ, ξεκινάει το όνομα της συνάρτησης, παρεθέσεις. Ανοίγει ένα άγκιστρο, βρίσκεται ο κώδικας, επιστρέφει μια τιμή, κλείνει ο κώδικας και την καλούμε ως My Function. Συνήθως τοποθετούμε τις συναρτήσεις σε ένα αρχείο, Function SH, και με τελίτσα μπροστά έχει ως συνέπεια να ενσωματώνουμε τις συναρτήσεις στο context που εκτελείται το script. Αυτό το bonus δεν ισχύει γιατί δεν βαθμολογούνται τα φυλάδια. Μόνο όταν υπάρχει bonus με βαθμολογία τότε λαμβάνει κάποιος αυτή την έξτρα βαθμολόγηση. Αν τις ακολουθείς εσύ προγράμματα, βλέπετε εδώ, με αυτό το printf μπορείτε να έχετε Hello Blue World. Μπορεί να χρησιμοποιήσετε λοιπόν χρώματα στο printf. Φαντάζομαι δεν είχατε ποτέ σκεφτεί ότι μπορούν τα προγράμματα σε C να έχουν ένα διαφορετικό χρώμα από το κλασικό και αυτό σας απελευθερώνει τη φαντασία για να το δείτε και λίγο πιο καλλιτεχνικά, ίσως. Χειρισμός ώρα στο Unix. Πώς να διαβάσουμε την ώρα, να πάρουμε πληροφορίες από το σύστημα, όπως εδώ, όπου εκτυπώνει τη τρέχουσα ώρα. Time, C-time κτλ. Χειρισμός καταλόγων στο Unix. Πώς να ανοίξουμε ένα κατάλογο, να διαβάσουμε τα περιεχόμενα, να κλείσουμε ένα κατάλογο, να διαγράψουμε και ούτω καθεξής. Είναι κλίση συστήματος όλες αυτές. Και είναι κλίση συστήματος γιατί η διεργασία απαιτεί από το λειτουργικό σύστημα, ζητάει από το λειτουργικό σύστημα να κάνει κάποια λειτουργία που να επηρεάσει ένα μαγνητικό μέσο ή ένα άλλο χώρο αποθήκευσης και η διεργασία μόνη της δεν μπορεί να το κάνει. Πρέπει το λειτουργικό σύστημα που έχει αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης να το κάνει. Και σε πιο προχωρημένα θέματα κοιτάμε την ανείχνευση διαρροών σε ένα πρόγραμμα. Τι είναι οι διαρροές? Όταν έχουμε δυναμική μνήμη, για παράδειγμα έχουμε χρησιμοποιήσει malloc και δεν κάνουμε free, δηλαδή δεν το απελευθερώνουμε, τότε έχουμε μια διαρροή μνήμης. Ένα σωστό πρόγραμμα, ό,τι μνήμη κάνει malloc, ό,τι μνήμη δεσμεύει, ό,τι πόρο δεσμεύει, πρέπει στο τέλος της εκτέλεσης να τον απελευθερώνει. Διαφορετικά δημιουργούνται προβλήματα. Βέβαια, τα σημερινά λειτουργικά συστήματα έχουν μηχανισμούς που κοιτάνε αν τερματίσει μια διεργασία, τι πόρους είχε πάρει αυτή η διεργασία και προσπαθούν να τους ξαναπάρουν πίσω. Βέβαια, μερικές φορές δεν είναι εφικτό αυτό, γι' αυτό δεν πρέπει να απαντάμε ότι δεν χρειάζεται να απελευθερώνω πόρους γιατί το λειτουργικό σύστημα θα το φροντίσει αυτό. Πρέπει το πρόγραμμα να είναι σωστά δομημένο και να απελευθερώνει τους πόρους που έχει δεσμεύσει. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα πρόγραμμα ενδεικτικό που δείχνει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, κάνουμε malloc 100 byte και έχουμε ένα pointer SB. Κάνουμε ένα άλλο malloc 3 byte, ένα pointer SB2. Όμως, απελευθερώνουμε μόνο το SB2, μόνο αυτό εδώ πέρα. Δεν απελευθερώνουμε το άλλο κομμάτι. Και αυτό, αν το εκτελέσουμε με το κατάλληλο πρόγραμμα, το valgrind, θα δούμε ότι θα μας εμφανίσει κάποιο μήνυμα ότι έχουμε leaks. Αυτό ασφαλώς είναι ένα δεικτικό πρόγραμμα για να καταλάβετε πώς ανοιχνεύονται τα leaks.
Εννοείται ότι το VALGrid εκτελείται σε χιλιάδες γραμμές κώδικα. Δεν είναι μόνο για μικρά προγραμματάκια. Βλέπετε λοιπόν κάποιους παραμέτρους, memory check, leak check και το καθεξής, και μπορείτε και λαμβάνετε αυτή την πληροφόρηση σχετικά με τα leaks του προγράμματος. Αυτό ήταν λοιπόν το φυλάδιο 12. Συνεχίζουμε λοιπόν με την διάλεξη. Υπενθυμίζω, σε προηγούμενη διάλεξη είχαμε μιλήσει για την ιδεατή μνήμη. Εδώ συνεχίζουμε πάνω στην ιδεατή μνήμη. Και υπενθυμίζω ότι ένα λειτουργικό σύστημα έχει από τη μία την ιδεατή μνήμη, η οποία η ιδεατή μνήμη είναι αυτή που δίνεται στις διεργασίες, και από την άλλη έχει την πραγματική μνήμη, τη φυσική μνήμη, η οποία αντιστοιχεί στο DIM, σε αυτό το slot της μνήμης που είναι πάνω στο motherboard. Και οι διεργασίες όμως βλέπουν την ιδεατή μνήμη. Και όταν αρχίζουν και χρησιμοποιούν την ιδεατή μνήμη, τότε γίνεται αντιστοίχηση των ιδεατών σελίδων που έχει τμηματοποιηθεί η ιδεατή μνήμη σε πραγματικές σελίδες που στην περίπτωσή μας λέγονται πλαίσια, σε πραγματικά πλαίσια μνήμης. Έτσι λοιπόν, μια διεργασία μπορεί να έχει δεσμεύσει, για παράδειγμα, 1000 σελίδες, αλλά δεν σημαίνει και οι 1000 σελίδες ότι έχουν αντιστοιχηθεί σε 1000 πλαίσια μνήμης. Μόνο όσα έχουν χρησιμοποιηθεί από τη διεργασία ή ενδεχομένως το λειτουργικό σύστημα τα διατηρεί στη μνήμη, γιατί κάποια από αυτά θα τα έχει μεταφέρει στο swap file. Έτσι λοιπόν, για την ιδεατή μνήμη, μια σημαντική έννοια είναι και το σφάλμα σελίδας. Σφάλμα σελίδας είναι μια πολύ φυσιολογική διαδικασία που γίνεται συνεχώς, και τώρα που μιλάμε υπάρχουν σφάλματα σελίδας στο λειτουργικό σύστημα. Δεν είναι σφάλμα με την έννοια ότι έπαθε κάποιος ζημιά. Απλώς το σφάλμα σελίδας σημαίνει ότι η διεργασία ετήθηκε να διαβάσει κάποια σελίδα η οποία δεν βρίσκεται η αντιστοίχησή της στη RAM, στη φυσική μνήμη, εκείνη τη χρονική στιγμή. Και σε αυτή την περίπτωση η διεργασία μπλοκάρεται και το λειτουργικό σύστημα ξεκινάει μια διαδικασία έβρεσης αυτής της σελίδας. Δηλαδή θα πρέπει καταρχήν να βρει πού βρίσκεται η σελίδα, στο swap file, στο δίσκο, κάπου αλλού. Στη συνέχεια να δει πού θα την τοποθετήσει. Αν δεν έχει χώρο στη μνήμη, θα πρέπει να απελευθερώσει, να διώξει κάποια άλλη φυσική σελίδα, κάποιο φυσικό πλαίσιο, και στη συνέχεια να ενημερώσει τον πίνακα σελίδων της πρώτης διεργασίας και να κάνει resume, να συνεχίσει την εκτέλεση της πρώτης διεργασίας. Και έχουμε λοιπόν τη σελιδοποίηση και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα εργαλεία για να δούμε θέματα σχετικά με τη μνήμη. Για παράδειγμα, στο FreeBSD το πρόγραμμα είναι το VMStat, το οποίο όταν το εκτελέσετε σας αναφέρει, όπως καταλαβαίνετε, VM, Virtual Memory Statistics, στατιστικά για τη Virtual Memory. Όπως για τη μνήμη, Available Memory, τη διαθέσιμη μνήμη, Free, είναι το Size of the Free List, πώς η μνήμη είναι ελεύθερη, Pages, αυτά είναι τα Page Faults, το FLT, Page Faults, που έγιναν, το ένα σημαίνει ένα δευτερόλεπτο. Οπότε το δευτερόλεπτο στο συγκεκριμένο σύστημα είχαν γίνει 281 σφάλματα σελίδες. Βλέπετε, λίγο μετά, στο επόμενο δευτερόλεπτο έγιναν 1720 σφάλματα σελίδες. Τώρα εδώ μπαίνουμε και σε πιο εξειδικευμένα θέματα. Τα γράφω εδώ κάτω. Για παράδειγμα, το ρε είναι page reclaims από τη free list, page from free list with useful data back to the process. Δηλαδή, έγινε reclaim από τη διεργασία, page in, page out, page free, πόσες σελίδες ελευθερώθηκαν, σχετικά με το δίσκο, πόσες εγγραφές έγιναν στο δίσκο,
Εδώ είναι ο δίσκος SR, AD0, DA0. Faults. Αυτό το faults, ξαναλέω, δεν είναι προβληματική κατάσταση. Από τα page faults γενικότερα, ποια είναι του συστήματος και ποια είναι του χρήστη. Βλέπετε εδώ κάποια είναι device interrupts, per interval, το in. Ενώ το seed εδώ είναι system calls, δηλαδή διεργασίες που ζήτησαν υπηρεσίες από το λειτουργικό σύστημα. Το αξιοσημείωτο είναι μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτή, η κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε ένα δευτερόλεπτο. Οπότε σε ένα δευτερόλεπτο είχαμε 446 interrupts από συσκευές, 382 κλίνες συστήματος και το load του συστήματος, βλέπετε εδώ, το CS, το CS US, ας πούμε το US είναι user time. Δηλαδή απασχολήθηκε 12 μονάδες χρόνου το user time, το system time, το SI, το idle και 70% ήταν idle. Δηλαδή, αυτό είναι server βέβαια, εκτελούσε διάφορες διεργασίες, web server, database και ούτω καθεξής. Οπότε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, αν και είχε τόσο αρκετό φόρτο, το 70% του επεξεργαστή ήταν idle. Βέβαια δεν είναι μόνο στο FreeBSD, και σε Windows βλέπουμε κάτι αντίστοιχο. Για παράδειγμα, στο Resource Monitor μπορείτε να το φορτώσετε και να δείτε πληροφορίες. Και εδώ θα δούμε πάλι Physical Memory. Αυτή η μνήμη είναι in use από το συγκεκριμένο σύστημα. Modified, δηλαδή μνήμη που είναι dirty, που είναι τροποποιημένη και απαιτείται να εγγραφεί, να γραφεί στο δίσκο. Standby μνήμη, μνήμη που περιμένει να χρησιμοποιηθεί. Διάφορες εργασίες, faults, working set. Το working set είναι την τρέχουσα χρονική στιγμή πόση μνήμη χρησιμοποιεί πραγματικά η διεργασία και πόσα είναι shared και πόσα είναι private. Shared σημαίνει ότι τα μοιράζεται με κάποια άλλη διεργασία και η επαναχρησιμοποίηση κομματιών αυτών βοηθάει στο να έχουμε περισσότερες διεργασίες στη μνήμη, γιατί τι είναι το shared, είναι κάποια βιβλιοθήκη, κάποιο DLL για παράδειγμα στα Windows, το οποίο αυτό το μοιράζονται πολλές διεργασίες. Και στο Linux, στο FreeBSD έχουμε τη διαδικασία αυτή του να μοιραζόμαστε κώδικα στη μνήμη, δηλαδή μια βιβλιοθήκη που έχει φορτώσει κάποια διεργασία, την επαναχρησιμοποιεί μια άλλη διεργασία. Δεν είναι κλειδωμένη μόνο για τη συγκεκριμένη διεργασία. Είχαμε λοιπόν για κάθε διεργασία τον πίνακα αυτό της αντιστοίχησης. Εδώ έχουμε μια διεργασία με τον πίνακα σελίδων της διεργασίας. Βλέπουμε εδώ ότι η σελίδα 1 αντιστοιχεί στο πλαίσιο 34 και βρίσκεται στη μνήμη, main memory. Βλέπετε αυτό το bit, το που βρίσκεται δηλαδή. Ενώ υπάρχουν και κάποιες άλλες σελίδες, όπως εδώ η δεύτερη, για παράδειγμα, όπου είναι στο πλαίσιο 58, αλλά στο σκληρό δίσκο, στο swap file. Αυτό λοιπόν το βρίσκεται σε αυτό εδώ το σημείο. Αυτό είναι το reference bit, αν έχει γίνει swap ή όχι. Σε περίπτωση λοιπόν που η διεργασία ζητήσει κάτι από τη σελίδα 4, θα γίνει page fault. Θα γίνει page fault γιατί δεν υπάρχει στο main memory, όχι σε σελίδα 2. Σελίδα 2. Αν ζητήσει κάτι από σελίδα 2, θα γίνει page fault γιατί δεν υπάρχει στο main memory, οπότε θα γίνει block τη διεργασία. Το λειτουργικό σύστημα θα βρει το 58 πλαίσιο, γιατί λέμε για τη ΔΕΙΟ. Δηλαδή αυτό το 58 θα το βρει που είναι και θα βρει χώρο στη μνήμη να το φέρει πίσω, που σημαίνει ότι κάτι άλλο μπορεί να το διώξει. Δηλαδή π.χ. αυτό εδώ πέρα μπορεί να το διώξει στο swap file, οπότε θα πρέπει να μαρκάρει αυτό ποιο πλαίσιο είναι, για παράδειγμα. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο εδώ πέρα, θα μπορεί εκεί που ήταν ας πούμε το bit 1, να το κάνει 0. Δηλαδή εκεί που ήταν το bit ότι ήταν
στη RAM, να το κάνει 0 ότι πήγε στο σκληρό δίσκο. Άρα έχουμε θέματα το πού θα μπει ένα πλαίσιο που βρίσκεται στο swap file και θέλουμε να έρθει στη μνήμη. Στη συνέχεια, αν δεν έχουμε χώρο, ποια σελίδα θα φύγει από τη RAM για να απελευθερώσει χώρο. Και μετά, βέβαια, να συνεχίσουμε την εκτέλεση της διεργασίας. Αυτά τα βήματα, λοιπόν, περιγράφονται σε αυτά τα slide που σας είπα. Και όπως σας είπα, δεν χρειάζεται να διατηρούμε όλες τις σελίδες της διεργασίας. Διατηρούμε μόνο τις σελίδες κώδικα που είναι οι πρόσφατες χρησιμοποιούμενες, δεδομένα του συστήματος και ορισμένα τμήματα της εικόνας της διεργασίας. Γενικότερα, το λειτουργικό σύστημα αποφασίζει πόσο κώδικα της διεργασίας έχει στη μνήμη, πόσα byte δεδομένων θα έχουμε στη μνήμη και το καθεξής. Είπαμε λοιπόν για το χειρισμό page fault. Βέβαια, απαιτείται να έχουμε και υποστήριξη από υλικό, από memory management unit, το οποίο το υλικό αυτό μετατρέπει τις εικονικές σελίδες σε διευθύνσεις πλαισίων μνήμης με πολύ γρήγορο τρόπο. Δηλαδή είναι ένα hardware κομμάτι εξειδικευμένο, βρίσκεται στους σημερινούς επεξεργαστές, τουλάχιστον στους σημερινούς επεξεργαστές που είναι για λειτουργικά συστήματα. Γιατί υπάρχουν και μικροεπεξεργαστές που δεν έχουν MMU, για παράδειγμα τις AVR, οι επεξεργαστές για Arduino, για παράδειγμα, δεν έχουν MMU. Δεν χρειάζεται όμως να τρέξουν λειτουργικό σύστημα. Είναι μικροεπεξεργαστές. Εκτελούν ένα κομμάτι κώδικα και μόνο αυτό. Δεν θα δούμε ποτέ λειτουργικό σύστημα σε αυτούς τους επεξεργαστές. Όπως υπάρχουν και άλλοι επεξεργαστές, ακόμα και 32-bit. Για παράδειγμα, ένας προγραμματιζόμενος επεξεργαστής της Xilinx, ο MicroBlaze, όπου δεν έχει MMU, γιατί είναι επεξεργαστής softcore, δηλαδή επεξεργαστής που τοποθετείται πάνω σε επαναδιαμορφώσιμη λογική FPGA. Και επειδή το MMU θεσμεύει αρκετά slices, δηλαδή αρκετούς πόρους πάνω από την ίδια πλακέτα, συνήθως το αποφεύγουν και δεν βάζουν MMU. Άρα έχουμε ένα 32-bit επεξεργαστή χωρίς MMU. Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορούμε να τρέξουμε τα κλασικά λειτουργικά συστήματα, όμως μπορούμε να τρέξουμε κάποια εξειδικευμένα λειτουργικά συστήματα που μπορούν να εκτελεστούν χωρίς MMU. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το UC Linux. Και μια που σας το είπα το UC Linux, σας το γράψω κιόλας, UC Linux. Το UC Linux είναι μία, όπως διαβάζουμε στη σελίδα Wikipedia, είναι μια τροποποιημένη έκδοση του Linux, το οποίο στοχεύει μικροεπεξεργαστές που δεν έχουν memory management unit. Αυτό αρκεί να το κρατήσουμε. Άρα λοιπόν, αν κάποιος θέλει να τρέξει ένα λειτουργικό σύστημα, δηλαδή να έχει κάποιες από τις υπηρεσίες του λειτουργικού συστήματος χωρίς MMU, θα πρέπει να τρέξει εξειδικευμένο λειτουργικό σύστημα. Δεν μπορεί να τρέξει Windows ή Linux. Και απαιτήσεις software για την υποστήριξη δυνατής μνήμης. Είπαμε λοιπόν ότι και hardware απαιτείται, εξειδικευμένο hardware για ιδεατή μνήμη, αλλά και κατάλληλες οδηγίες στο software. Δηλαδή απαιτείται αυτός ο συσχεδιασμός υλικού και λογισμικού. Υπάρχουν διάφορα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, το πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο χώρο από τη φυσική μνήμη, δηλαδή σε ένα σύστημα με 4 GB RAM μπορούμε να έχουμε ιδιαίτερη μνήμη, μπορεί και διπλάσια, και 8 GB. Γενικά η ιδιαίτερη μνήμη, όπως λέει η λέξη, είναι ιδιαίτερη, άρα σημαίνει είναι εν δυνάμει άπειρη. Βέβαια, λόγω πρακτικών ζητημάτων δεν πηγαίνουμε, το λειτουργικό σύστημα συνήθως δεν πηγαίνει πάνω από διπλάσιο από την RAM του συστήματος, γι' αυτό σας είπαμε μέχρι 8 GB. Χωρίς όμως να είναι περιοριστικό, μπορεί, αν υπάρξει λόγος, μπορεί να μεγαλώσει αυτό το χώρο διευθύνσεων της ιδεατής μνήμης. Ένα πλεονέκτημα λοιπόν έχουμε αυτό, μεγαλύτερο από τη φυσική μνήμη. Έχουμε καλύτερη χρήση της μνήμης, γιατί έχουμε σελίδες και μόνο τα τμήματα της διεργασίας που χρησιμοποιούνται βρίσκονται στη μνήμη και τα υπόλοιπα τμήματα της διεργασίας
βρίσκονται στο δίσκο, δεν έχουν καν φορτωθεί. Λιγότερη είσοδο-έξοδο για εναλλαγή διεργασίας. Αν η διεργασία, για παράδειγμα, έχει όλο και όλο που χρησιμοποιεί 10 σελίδες, 10 σελίδες θα έχουν βρεθεί στη μνήμη ή 10 σελίδες πάνε στο swap file από όλο το μέγεθος της διεργασίας. Δηλαδή, έχουμε λιγότερη είσοδο-έξοδο. Βέβαια, το πρόβλημα είναι ότι είναι μια σύνθετη διαδικασία, απαιτεί πολύ κώδικα και στο λειτουργικό σύστημα, αλλά και κατάλληλη υποστήριξη λογισμικού και έχουμε απώλεια στην απόδοση. Χρονική επιβάρηση εξαιτίας της διαχείρισης και καθυστέρηση κατά τη μεταφορά σελίδων. Και ξέρετε, επειδή τα page fault είναι μη δετερμινιστικά στοιχεία που επηρεάζουν την απόδοση ενός συστήματος, σε mission critical συστήματα που έχουμε λειτουργικά συστήματα, δεν χρησιμοποιείται virtual memory. Δηλαδή υπάρχουν κάποια use cases, κάποιες περιπτώσεις χρήσης, όπου επειδή μας ενδιαφέρει εκεί το nanosecond απόκρισης του λειτουργικού συστήματος, δεν έχουν ιδεατή μνήμη, MMU. Δεν έχουν καν MMU επεξεργαστές. Βέβαια, εκεί για προστασία χρησιμοποιούν κάτι άλλο που ονομάζεται MPU, Memory Protection Unit, αλλά δεν χρησιμοποιούν ιδεατή μνήμη. Αυτό πρέπει να σημειώσουμε, κάποια λειτουργικά συστήματα, γιατί υπάρχει μείωση στην απόδοση. Και αν εσύ δεν θέλεις... Αν κάποιος σχεδιαστής δεν θέλει αυτή τη μείωση στην απόδοση και θέλει ακριβώς δετερμινιστικό χρόνο, δηλαδή μόλις πατηθεί ένα πλήκτρο να γίνει κάποια διαδικασία, το πιο κλασικό παράδειγμα που φέρνω είναι είτε σε ένα αυτοκίνητο, όπου έχουμε drive-by-wire, δηλαδή όλα τα αισθητήρια και οι συσκευές απόκρισης συνδέονται σε έναν επεξεργαστή που εκτελεί κάποιο λειτουργικό σύστημα και θέλουμε μόλις πατήσει φρένο να φύγει κατάλληλο σήμα στον επεξεργαστή, που εκτελεί κάποιο λειτουργικό σύστημα, να εκτελεστεί και να αποφασιστεί το τι πρέπει να γίνει και να φύγει άμεσα το σήμα στο φρένο. Αυτό λοιπόν δεν έχει ιδεατή μνήμη. Και δεν χρειάζεται εξάλλου, δεν έχει τόσο πολλές διεργασίες. Είναι πολύ συγκεκριμένος ο αριθμός των διεργασιών. Όπως και σε ένα πυρηνικό αντιδραστήρα. Δεν χρειάζεται εκεί να έχουμε στον έλεγχο, στο λειτουργικό σύστημα που ελέγχει τον πυρηνικό αντιδραστήρα, δεν χρειάζεται να έχουμε ιδεατή μνήμη. Είναι συγκεκριμένες οι διεργασίες και χρειάζεται βέβαια λειτουργικό σύστημα για λόγους ευκολίας στην ανάπτυξη, αλλά η ιδεατή μνήμη ούτε εκεί χρειάζεται. Είναι τα δύο πιο κλασικά παραδείγματα όπου δεν χρειαζόμαστε ιδεατή μνήμη. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, 10 και 3. 10 και 4 θα επανέλθουμε. Το lottery έχει ενεργοποιηθεί. Υπενθυμίζω τη διεύθυνση στο ARC που είναι το lottery. Lottery. Μπορείτε να μπείτε στο Lottery αφού κάνετε login με τους κωδικούς που έχετε. Είναι εδώ λίγο, στα Actives, είναι ενεργοποιημένο. Ναι, είναι πράγματι ενεργοποιημένη η κλήρωση για τη σημερινή διάλεξη. Σήμερα λοιπόν μπορείτε να συνδεθείτε, να δηλώσει συμμετοχή και τέταρτο που θα κλείσει το Lottery θα δούμε ποιος θα επιλεχθεί. Ένα μικρό διάλειμμα, επιστροφή σε λίγα λεπτά. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για το lottery. Να μεταβούμε στο lottery. Θα κάνω share την οθόνη μου. Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση μέχρι να ανοίξετε το lottery. Ναι, Αθηνά. Η τελική εξέταση του κώδικα την Πέμπτη, πόση ώρα θα είναι? Σίγουρα θα έχετε μια ώρα. Τώρα, ενδεχομένως, αναλόγως τη δυσκολία, μπορεί να δοθεί και κάποια παράταση, αλλά για μια ώρα σίγουρα θα έχετε να γράψετε ένα ή δύο κώδικες. Πάντως, η διαθέσιμη ώρα που μας έχει δώσει το τμήμα είναι 2 ώρες η διαθέσιμη περίοδος. Από τις 2 ώρες, σίγουρα μία ώρα θα είναι κώδικας. Τώρα δεν ξέρω, αναλόγως της δυσκολίας, αν θα δώσουμε και παραπάνω χρόνο. Πάντως, μία ώρα σίγουρα θα χρειαστεί να είστε πάνω στο δερματικό. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, share screen, OK. Και lottery. Πού είναι το lottery? Το έχω πουθενά? Όχι. Lottery. Δεν ενεργοποιήθηκα ακόμα γιατί πρέπει να εκτελέσω
ένα κώδικα. Αυτό. Εντάξει, άρα, let it roll. Και επιλέχτηκε από αυτούς που δήλωσαν συμμετοχή η Αθανασία. Αθανασία, φαντάζομαι είσαι online. Το chat εγώ το παρακολουθώ, αν θέλεις κάτι να δηλώσεις. Λοιπόν, θέλω, το χρόνο τον έχω ετοιμάσει. Και για λειτουργικά συστήματα, εργαστήριο, τοποθετώ τον κωδικό. Λειτουργικά συστήματα, λοιπόν, εργαστήριο 615. Ξέρεις τη διαδικασία. Πάτησα, έναρξη, πάτησα, ναι. A, B, C, D, E, public, ή το σώμα των φοιτητών και pass. Λοιπόν, κατά τη διαδικασία συμβολομετάφραση, ο προγραμματιστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που βρίσκονται στο χάρτη μνήμης, memory map. Τι είναι αυτό το memory map? 30 δευτερόλεπτα, λοιπόν, για να μας δώσεις την απάντηση. Απάντησες το D, δηλαδή είναι ένα αρχείο που παρέχει πληροφορίες με τα οποία σύμβολα και πληροφορίες έχουν θεθεί στο πρόγραμμά μας. Σωστή απάντηση. Άρα σημειώνω ότι έχεις 0,25. Πάμε στην επόμενη. Η συνάρτηση GetMSG. Πόσα ορίσματα λαμβάνει στο POSIX? Έχει 30 δευτερόλεπτα. Απάντησες D. Δεν υπάρχει τέτοια συνάρτηση. Σωστή απάντηση. Πολύ ωραία. Έχεις άλλο ένα 0,25. Είσαι στο 0,50 αυτή τη στιγμή. Πόσες φορές θα εμφανιστεί το μήνυμα Hello στο παρακάτω κομμάτι κώδικα στο cell? Και λέει γιώτα ίσον 0 και τα λοιπά. Έχεις 30 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος ξεκινάει τώρα. Απάντησες D. Δεν υπάρχει συντάξιο εδώ, αλλά δεν θα εμφανίσει το χέλο γιατί δεν θα ενεργοποιηθεί ο βρόχος. Για να δούμε λοιπόν. Σωστή απάντηση. Είσαι 0,75. Συνεχίζουμε. Επόμενη. Τι θα εμφανίσει το παρακάτω σενάριο φλοιού? Είναι BNSH φλοιός. 30 δευτερόλεπτα. Πάμε. Pass. Σημείωσα λοιπόν, έχεις μια μονάδα. Ότι αυτό ήταν σχετικά εύκολο, γιατί έλεγε I less than times, 4 δηλαδή, άρα 0, όσο το 0 είναι μικρότερο από το times, να εκτυπώνει το hello world και συνέχεια να αυξάνει το I. Δηλαδή, θα εκτύπωνε την πρώτη φορά, Hello World, θα εκτύπωνε πόσες φορές. Ο αριθμός των φορών ήταν μέχρι το 4, τρεις φορές. Τέλος πάντων, πάμε παράληψη.
Για τον έλεγχο στην κλίση της fork, μετά το pnation fork, πρέπει να προσθέσουμε και έχει 30 δευτερόλεπτα. Ζήτησε την βοήθεια των συμφοιτητών σου. Θα ενεργοποιήσω το poll. Έχει εμφανιστεί το poll σε όλους σας. Θα περιμένουμε είτε ένα λεπτό, είτε να συγκεντρωθεί το 70% των απαντήσεων. Βέβαια, βλέπω ότι λίγοι έχουν συνδεθεί σήμερα. Καμιά δεκαριά άτομα. Ίσως λόγω των Χριστουγέννων. Και μια που μαζευτήκαμε όλοι ως τώρα, να σας πω και καλή χρονιά. Δεν νομίζω να σας είπα και καλή χρονιά. Καλό 2021, λοιπόν. Ίσως λόγω των διακοπών είναι στο mood ακόμα της αποχής από τα μαθήματα. Λοιπόν, είμαστε στα 54 δευτερόλεπτα, με 18%, 27% έχουν ψηφίσει ως τώρα από ό,τι βλέπω. Αναγκαστικά θα το στείλω. Θα σας το στείλω να το δείτε, share results. Όσοι ψήφισαν. Οπότε λες το εψιλον. Που έχουν αποφασίσει και περισσότεροι. Περισσότεροι, λοιπόν, το 67% αυτό που ψήφισαν, είπαν το ε. Και η σωστή απάντηση ήταν η D. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, σταματάει η διαδρομή σου στο Lottery, Αθανασία, με μία μονάδα. Μια χαρά. Μία μονάδα, λοιπόν, θα μπει αυτόματα. Επευκαιρία να σας πω ότι όταν θα γίνει αξιολόγηση του μαθήματος, μπορείτε να προτείνετε θέματα που μου έχετε θέσει κατά διαστήματα, όπως κάποιοι ζητάνε το lottery αυτό του εργαστηρίου, να τοποθετείτε στο βαθμό του εργαστηρίου και όχι στη θεωρία, γιατί ως τώρα μπαίνει στη θεωρία. Εγώ θέλω να ακούσω τα σχόλιά σας, τα παραγωγικά σχόλια, δηλαδή σχόλια που μεταφέρουν και κάποια πληροφορία χρήσιμη, ενώ που προτείνουν κάτι. Έτσι, λοιπόν, αν πιστεύετε αυτό, ότι πρέπει να μπαίνει στο εργαστήριο, να μου το πείτε. Κάποιος άλλος είπε να υπάρχει μέγιστο όριο lottery, δύο φορές κάποιος μπορεί να πάρει lottery, γιατί κάποιοι μπορεί να είναι τυχεροί και συνεχώς να λαμβάνουν lottery. Και αυτό είναι, μου το έχει θέσει κάποιος. Όλα αυτά, λοιπόν, όλες αυτές οι σκέψεις που ίσως έχετε και κάποιοι από εσάς που τις έχετε πει και προφορικά, εγώ θα ήθελα να τις δω σε αξιολόγηση, είναι ανώνυμη αξιολόγηση, δεν ξέρω ποιος είπε τι, αλλά εντούτοις εμένα με βοηθάνε στο να αποφασίσω για την επόμενη φορά κάποιες βελτιώσεις. Κάποιοι ενδεχομένως δεν θέλουν καν το lottery, να ξέρετε, γιατί δεν θέλουν να έρχονται στο μάθημα, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Άρα θέλω να ακούγονται όλες οι απόψεις. Αξιολόγηση πάντα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα, βέβαια, κακώς. Έπρεπε να... κάθε φορά η αξιολόγηση πρέπει να ξεκινάει από την 8η εβδομάδα μέχρι την 11η συνήθως είναι. Οπότε τώρα, φαντάζομαι, λόγω του COVID, όλα λειτουργούν με ρυθμούς COVID. Είναι άλλου είδους ρυθμοί. Λοιπόν... Να κάνω μια ερώτηση. Έλα, θέλω να σε ακούω. Την προηγούμενη ερώτηση που ήταν με το Hello World που θα εκτυπωνόταν, υποτίθεται, 3 φορές, υπήρχε κάποιο λάθος ή ήταν λάθος του προγράμματος και της ερώτησης? Λοιπόν, μπορούμε να δούμε τις σωστές απαντήσεις. Για να δούμε λίγο. Αυτή την είχαμε απαντήσει, ναι. Και αυτή την είχαμε απαντήσει. Σε ποια αναφέρεσαι, σε αυτήν εδώ πέρα? Ναι, ναι, σε αυτήν. Ναι. Αυτή εδώ, λοιπόν, τι αναφέρει? Είναι εψιλόν, θα εμφανιστεί το μήνυμα Hello World μια φορά και έπειτα ένα μήνυμα ασφάλματος.
Τώρα αυτό πρέπει να το εκτελέσουμε, να δούμε ποιο μήνυμα σπάλμα είναι. Εγώ το σημειώνω πάντως, τώρα να μην το... Μήπως επειδή δεν έχει το express το... στην πρώτα λευταία γραμμή, αυτό είναι το λάθος. Ναι, και εδώ πέρα έπρεπε να είναι EXPR. Okay. Ιωάννης, το είπες? Ναι. 025 επειδή το είπες. Είναι πολύ ωραία παρατήρηση. Ήταν μια έξυπνη αυτή η ερώτηση και επειδή έτσι απάντησε πολύ γρήγορα, σημειώνω λοιπόν, να κλείσω καταρχήν το poll. 13.01 συν 10.25 για την εύστοχη παρατήρηση. Άρα καταλάβετε ποιο είναι το λάθος. Θα έχει σύνταξη error εδώ πέρα, στο δολάριο 1 συν δολάριο I συν 1, επειδή λείπει το EXPR. Εντάξει, Αθηνά? Ναι. Ωραία. Οκ, okay, πάμε. Το κλείνω και αυτό, το κλείνω και αυτό και συνεχίζουμε με τη διάλεξη. Με θυμίζω, έχουμε και quiz στο τέλος της διάλεξης. Λοιπόν, πλεονεκτήματα και προβλήματα ιδιαίτερης μνήμης. Σας είπα λοιπόν, πλεονεκτήματα και προβλήματα. Δεν είναι πανάκια η χρήση της ιδιαίτερης μνήμης. Βοηθάει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αλλά εντούτοις δημιουργεί και προβλήματα. Χρόνη σφαλμάτων σελίδας. Η αποθήκευση των σελίδων βρίσκεται, όταν δεν είναι στη RAM, στο σκληρό δίσκο. Παλιά είχαμε τους μαγνητικούς δίσκους που είχαν μεγάλους χρόνους. Και τώρα βέβαια έχουμε μαγνητικούς δίσκους που έχουν μεγάλους χρόνους ανάγνωσης και έβρεσης της κατάλληλης σελίδας. Βέβαια, έχει βελτιωθεί η κατάσταση με τη χρήση των SSD. Εν τούτης, παραμένει το πρόβλημα, το page fault, παραμένει ως μια διαδικασία που είναι αρκετά χρονοβόρα. Άλλο να γράφουμε κάτι στη μνήμη, άλλο κάτι στο δίσκο, και ακόμα και SSD να είναι, ή ακόμα και NVMe να είναι ο δίσκος, είναι αργός σε σχέση με τη RAM. Γι' αυτό, αν έχουμε πάρα πολλά page faults, έχουμε και μεγάλη καθυστέρηση. Σφάλματα σελίδας και αν υπάρχουν κάποιες σχέσεις και εξισώσεις που μπορούμε να υπολογίσουμε το effective access time και το καθεξής. Ερωτήματα όπως ποιο πλαίσιο μνήμης θα πρέπει να μετακινηθεί στο swap file και να απελευθερωθεί χώρος. Είναι ζητήματα που βρίσκονται μέσα στα λειτουργικά συστήματα. Είναι μηχανισμοί αντικατάστασης σελίδων. Η τοπικότητα είχε εμφανιστεί σε εμάς στην αρχιτεκτονική υπολογιστών την πρώτη φορά στην κρυφή μνήμη. Την τοπικότητα που έχουμε τη χωρική και τη χρονική τοπικότητα. Έτσι λοιπόν, και εδώ το λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιεί αυτή την έννοια της τοπικότητας για να μπορεί να αποφασίσει καλύτερα ποιες σελίδες ή ποια πλαίσια θα απελευθερώσει, θα μεταφέρει δηλαδή από τη RAM στο σκληρό δίσκο. Για τοπικότητα της αναφοράς το έχουμε συζητήσει. Για το memory mapping το έδεται στο εργαστήριο. Είναι μια τεχνική που υποστηρίζεται από πολλά λειτουργικά συστήματα. Τμήματα του αρχείου αντιστοιχίζουν σε σελίδες και το καθεξής. Για τη διαχείριση μνήμης λοιπόν έχουμε κάποιες πολιτικές, όπως πολιτική παραλαβής προσκόμισης, καθορίζει πότε μια σελίδα θα πρέπει να έρθει στην κυρία μνήμη, τοποθέτησης, σε ποιο σημείο της μνήμης θα αποθηκευτεί αντί της διεργασίας και αντικατάστασης. Είναι οι διάφορες πολιτικές που πρέπει να έχει. Για την πολιτική προσκόμιση έχουμε η απέτηση σελιδοποίησης, demand paging, ότι γίνεται η μεταφορά από το δίσκο στη RAM τη στιγμή που έχουμε πρόσβαση στην αντίστοιχη σελίδα, δηλαδή έχουμε συνεχώς page fault, ή προσελιδοποίηση. Έχουν μεταφερθεί αρκετές σελίδες, οι επόμενες σελίδες δηλαδή από την διεργασία στη μνήμη, και έχουμε έτσι κάνει από πριν, έχουμε επενεργήσει από πριν και έχουμε μεταφέρει τις σελίδες που θα χρειαστεί η διεργασία. Πολιτική τοποθέτηση, πού θα τοποθετηθεί. Κάθε σελίδα ταιριάζει σε οποιοδήποτε πλαίσιο, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, ερωτήματα που μας απασχολούν είναι πόσες σελίδες θα πρέπει να έχει κάθε διεργασία. Θα έχουν τον ίδιο αριθμό σελίδων ή θα έχουμε κάποια άλλη πολιτική. Κάποια άλλη λειτουργία που μας αφορά σε λειτουργικά συστήματα είναι το κλείδωμα σελίδων, κλείδωμα πλαισίων, frame locking. Στα λειτουργικά συστήματα αναγράφεται με τη λέξη wired, wired, δηλαδή ότι σαν
το καλωδιωμένο αυτό, η καλωδιωμένη μνήμη, είναι μνήμη που, σαν να λέμε, έχει ριζώσει σε εκείνο το σημείο. Γι' αυτό έχει αυτά τα καλώδια που την συγκρατούν σε εκείνο το σημείο και δεν μπορεί να μετακινηθεί και να φύγει από εκεί. Δηλαδή, αυτό το wired είναι, σαν να λέμε, δεμένη μνήμη. Είναι πλαίσια μνήμης που έχουν δεθεί σε εκείνη την τοποθεσία, δεν μπορούν να φύγουν από τη μνήμη. Και πότε έχουμε δεμένη μνήμη? Έχουμε από το ίδιο το λειτουργικό σύστημα βασικές δομές του λειτουργικού συστήματος, βασικοί αλγόριθμοι δεν μπορούν να μεταφερθούν στο swap, οπότε είναι κλειδωμένοι. Και επίσης, αν έχετε και virtual μηχανήματα, και η μνήμη των virtual μηχανημάτων είναι κλειδωμένη μνήμη. Για αντικατάσταση σελίδας, η αντικατάσταση σελίδων γίνεται με διάφορους αλγόριθμους, first in, first out, βέλτιστη πολιτική, λιγότερο πρόσφατα χρησιμοποιούμενη σελίδα. Για παράδειγμα, αν έχουμε το reference string 1, 2, 3, 4 κτλ. Με τρία πλαίσια αναδιεργασία, βλέπετε εδώ ότι αρχικά εδώ ήταν κενό. Το 1 μπαίνει στην πρώτη θέση, το δεύτερο στη δεύτερη, το τρίτο στην τρίτη. Μετά το τέταρτο που θα μπει, σε αυτή τη θέση εδώ πέρα. Τέταρτη εδώ πέρα, το 1 είχε φύγει ήδη, οπότε μπαίνει στην επόμενη θέση και ούτω καθεξής. Οπότε έχουμε συνολικά 9 page fault, ενώ εδώ έχουμε 10 page fault. Αυτό μας δείχνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις που με λιγότερα πλαίσια, εδώ έχουμε 3 πλαίσια και έχουμε 9. Δίνουμε παραπάνω πλαίσια και έχουμε περισσότερα σώματα σελίδας. Το οποίο είναι λίγο παράδοξο και αυτό είναι το παράδοξο του Μπελαντή, όπως αναφέρεται. Είναι ένα παράδοξο που δείχνει ότι σε ειδικές περιπτώσεις με περισσότερα πλαίσια, αν δώσουμε, δηλαδή περισσότερη μνήμη αν δώσουμε σε μια διεργασία, έχουμε περισσότερες αστοχίες σελίδας. Και αν δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα, βλέπετε εδώ ένα reference string, δηλαδή έχουμε πρόσβαση σε σελίδα 4, μετά 3, 1, 5, μετά η 1, υπάρχει 1, άρα δεν έχουμε page fault. Εδώ δείχνει που έχουμε page fault, έρχεται η 2 που θα μπει στο 4. Αυτός είναι ο αλγόριθμος first in, first out. Δηλαδή αυτό που είχε μπει πρώτα, δηλαδή σε αυτό το σημείο, κοιτάμε ποιο είχε μπει πρώτα, το 4, το 3, το 1, το 5, το 4. Άρα το 4 φεύγει και μπαίνει το 2. Μετά έρχεται το 3, το 3 υπάρχει, δεν έχουμε page fault. Μετά έρχεται το 6, κοιτάμε. Από αυτές εδώ τις σελίδες, 2, 3, 1, 5, ποιο είναι το first in για να φύγει? Το first thing βλέπουμε είναι το 3. Βλέπετε αυτό, το 3. Άρα φεύγει το 3 και μπαίνει το 6. Άσχετα που έχει χρησιμοποιήσει δύο πριν. Γιατί θα δούμε σε άλλο αλγόριθμο, στο least recently used, δηλαδή αυτό που είχε, που έχει καιρό να χρησιμοποιηθεί, αυτό εκδιώχνεται. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε αυτή την άλλη υλοποίηση. Και αυτό συνεχίζεται με παραδείγματα. Βλέπετε διάφορα παραδείγματα. Βέλτιστη πολιτική. Κοιτάμε στο μέλλον στην βέλτιστη πολιτική. Κοιτάξτε, δηλαδή θέλουμε να διώξουμε κάτι όσο πιο, που είναι όσο πιο μακριά γίνεται. Για παράδειγμα, εδώ θέλουμε να βάλουμε το 3. Πού θα το βάλουμε το 3? Μάλλον, εδώ βλέπετε τις αναφορές. Ξανά, 4, 3, 1, 5, 1 κτλ. Και θέλουμε να κάνουμε αντικατάσταση. Θέλουμε το 2 να το βάλουμε σε κάποια από αυτές τις θέσεις. Το 4, μετά από 1, 2, 3, 4, μετά από 4 κύκλους έχουμε πρόταση στο 4. Στο 3, τον επόμενο κύκλο. Στο 5, μετά από πολλούς κύκλους. Και το 1, όπως βλέπετε, μετά από πάρα πολλούς κύκλους. Άρα, πού μπορούμε να το αντικαταστήσουμε? Στη βέλτιστη πολιτική το αντικαθιστούμε στο πλαίσιο που θα έχουμε όσο πιο μακριά γίνεται την αναφορά. Δηλαδή, εδώ θα μπει. Γιατί αυτό είναι που απέχει πάρα πολύ. Τα άλλα, ας πούμε το 3, ασφαλώς στον επόμενο γύρο, το επόμενο κύκλο θα έχουμε πρόσβαση στο 3. Δεν γίνεται να το αλλάξουμε. Το 4 μετά από λίγους κύκλους, το 5 μετά από λίγους κύκλους, αλλά το 1 είναι το μακρύτερο από όλα. Γι' αυτό λοιπόν θα φύγει αυτό και μπήκε εδώ πέρα. Το 3 υπήρχε, άρα δεν χρειάστηκε να γίνει. Ομοίως τώρα στο 6, πού θα μπει? Κοιτάξτε εδώ, 4, 2, 5, εδώ το 3. Σε αυτή εδώ την θέση θα μπει. Μπήκε λοιπόν και συνεχίζεται έτσι αυτός ο αλγόριθμος. Στο least recently used κοιτάμε πότε έχει χρησιμοποιηθεί κάτι. Δηλαδή κοιτάμε το 4 πότε χρησιμοποιήθηκε πριν πάρα πολύ καιρό.
Το 3, ναι, και αυτό καιρό, αλλά δεν είναι τόσο όσο το 4. Το 1, στον προηγούμενο κύκλο χρησιμοποιήθηκε. Το 5, πριν δύο κύκλους. Αυτό χρησιμοποιεί την έννοια της τοπικότητας της αναφοράς, οπότε βλέπουμε ότι εφόσον πριν από λίγο χρησιμοποιήσαμε το 1, πριν από λίγο χρησιμοποιήσαμε το 5, αυτά μάλλον δεν θα τα εκδιώξουμε. Ποιο είναι αυτό που έχουμε καιρό, πάρα πολύ καιρό να χρησιμοποιήσουμε? Το 4. Άρα θα πρέπει να μπει στο 4 και μπήκε εδώ που είχαμε το 4. Έχουμε page fault. Άρα βλέπετε ότι κοιτάμε προς τα πίσω κάθε φορά σε αυτή την πολιτική. Υπάρχει και το ρολόι που συνεχώς κάνουμε ένα κύκλο και κάθε φορά που έχουμε και το reference bit, κάθε φορά που γίνεται αναφορά αυξάνεται το reference bit και μόλις μηδενιστεί τότε εκδιώχνεται η αντίστοιχη σελίδα. Σας είπα λοιπόν για το παράδοξο του Μπελαντή πριν. Αν χρησιμοποιείτε πάρα πολύ το swap file, έχουμε κατάπτωση, έχουμε το thrashing. Παλιά ήταν πολύ συχνό φαινόμενο, όταν είχαμε όλο και όλο, για παράδειγμα, 256 MB RAM. Είχαμε πολύ συχνό φαινόμενο το thrashing, τώρα δεν το πολύ συναντάμε, γιατί ήδη και από 4 GB και πάνω είναι ένα ικανοποιητικό ποσό μνήμης για να μην έχουμε τόσο μεγάλη χρήση του swap. Και κοιτάξτε πώς γίνεται. Εδώ είναι ο αριθμός των διεργασιών. Όσο αυξάνουμε τον αριθμό των διεργασιών, αυξάνεται και ποσοστό χρήση του CPU. Από ένα σημείο και μετά, όταν έχουμε πάρα πολλές διεργασίες στη μνήμη ή διεργασίες που καταναλώνουν πάρα πολύ μνήμη, τότε βλέπετε ότι πέφτει εδώ του υπεξεργαστή ο χρόνος. Και πέφτει γιατί? Γιατί πια ο περισσότερος χρόνος καταναλώνεται στο να διαβάζουμε κάτι από το δίσκο, να το γράφουμε στη RAM, να εκτελείται λίγο από εκεί και να ξαναφέρουμε την επόμενη σελίδα. Συνεχώς δηλαδή έχουμε τις μετακινήσεις από το δίσκο στη RAM και του Napalin. Εξουδετέρωση της κατάστασης, το παραμένον σύνολο. Βλέπουμε σε μια χρονική στιγμή το παραμένον σύνολο. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να δούμε τις τελευταίες, για παράδειγμα, χι προσβάσεις, έστω είναι οι τελευταίες 5 ή 10 προσβάσεις, βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί η διεργασία αυτές τις σελίδες, άρα μπορούμε να πούμε ότι σε αυτό το σημείο οι τελευταίες, για παράδειγμα, 10 προσβάσεις χρησιμοποιούν αυτό το working set. Σε ένα άλλο παράθυρο χρόνου, οι τελευταίες 10 προσβάσεις, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν αυτό το working set. Και αυτό γιατί χρειάζεται να το ξέρουμε? Για να ξέρει το λειτουργικό σύστημα ποιες σελίδες σίγουρα θα έχουμε στη RAM, ώστε να έχουμε ελαχιστοποιημένο τον αριθμό των page fault. Το είναι το παραμένο σύνολο, είπαμε για την τοπικότητα και η ανάθεση πλαισίων, η ανάθεση μνήμης σε διεργασίες είναι μια δυναμική υπόθεση. Το λειτουργικό σύστημα δίνει πλαίσια, δίνει μνήμη στις διεργασίες. Αν εδώ δείχνει σε μια διεργασία πώς επηρεάζεται ο ρυθμός σφαλμάτων ως προς τα πλαίσια. Στην αρχή έχουμε πολύ λίγα πλαίσια, άρα έχουμε πολύ μεγάλο ρυθμό σφαλμάτων. Η διεργασία χρειάζεται περισσότερα πλαίσια. Από ένα σημείο και μετά, δίνουμε εδώ πλαίσια, βλέπουμε ότι βρισκόμαστε σε αυτή την περιοχή που είναι ικανοποιητική περιοχή. Δηλαδή έχει ένα μικρό αριθμό σφαλμάτων που είναι το ιδανικό. Αν δώσουμε όμως παραπάνω, τότε έχουμε ελαχιστοποιήσει το ρυθμό σφαλμάτων, όμως αυτό είναι κακό για την έννοια της πολυδιεργασίας. Γι' αυτό θα δείτε ότι ακόμα και, ας πούμε, στο Linux FreeBSD, να μην έχουμε πολλές διεργασίες, εντούτοις χρησιμοποιείτε το swap file για να έχουμε τη δυνατότητα να, αν τρέξει εκείνη τη στιγμή μια διεργασία ο χρήστης, να μπορέσει να του δοθεί κατάλληλη μνήμη. Δηλαδή, ακόμα και λίγες αν οι διεργασίες δεν καταναλώνουν όλη τη μνήμη, αν και μπορούν. Χρησιμοποιείτε το swap file για να υπάρχει διαθεσιμότητα, να είναι το standby δηλαδή, μόλις εκτελεστεί μια διεργασία, να μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Το μέγεθος σελίδας, σας είπα, είναι κλασικό, 4 kilobyte. Είδαμε λοιπόν πώς διαμορφώνονται οι διάφοροι ρυθμοί. Για τους τρόπους ανάθεσης πλαισίων είναι η σταθερή ανάθεση, η μεταβλητή ανάθεση. Συνήθως επιλέγεται η δυναμική ανάθεση, δηλαδή η μεταβλητή ανάθεση,
μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια ζωής. Υπάρχει βέβαια και σταθερή ανάθεση, που να λέμε κάθε διεργασία έχει, για παράδειγμα, 10 σελίδες. Το οποίο όμως δεν είναι σωστό, γι' αυτό και δεν πολύ χρησιμοποιείται, όπως καταλαβαίνετε, γιατί άλλες απαιτήσεις για σελίδες έχει το calendar ή το calculator, για παράδειγμα, των Windows, και άλλες το Office. Λοιπόν, σταθερή ανάθεση και τα λοιπά, οι διάφοροι τρόποι ανάθεσης, πολιτική εκαθάριση, συγγνώμη λίγο να κλείσω το τηλέφωνο. Λοιπόν, πολιτική εκαθάριση, απέτηση εκαθάρισης, προεκαθάριση, έλεγχος φόρτωσης. Είναι διάφορες τεχνικές. Βλέπετε πόσο σύνθετο είναι ένα λειτουργικό σύστημα, ειδικά για τη διαχείριση μνήμης, για το πώς χειρίζονται τα σφάλματα, πώς χειρίζεται την υδατή μνήμη, πώς αποφασίζει πόσες σελίδες έχει η διεργασία στη RAM. Μεγαλύτερη διεργασία. Και ακολουθούν κάποιες ασκήσεις, τις οποίες θα τις μελετήσετε βέβαια, γιατί είναι και πιθανά θέματα εξετάσεων. Ασκήσεις όπου σας δίνονται αναφορές και θα πρέπει να βρείτε με τους διάφορους αλγορίθμους πώς κατανέμονται στη μνήμη. Και ήθελα να σας δείξω και λίγο για τα λειτουργικά συστήματα και ενσωματωμένα συστήματα. Υπάρχει ο αθέατος κόσμος, όπως λέει και το βιβλίο που έχω γράψει, των ενσωματωμένων συστημάτων γύρω μας. Και ξέρετε, εκτός από τους υπολογιστές που έχουμε, υπάρχει λοιπόν αυτός ο κόσμος που βρίσκεται δίπλα μας, που έχει επεξεργαστεί, μνήμη, είσοδο-έξοδο, αλλά δεν είναι ένας υπολογιστής. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια τηλεόραση, μπορεί να είναι ένα έξυπνο πλυντήριο, ένα ψυγείο και ούτω καθεξής. Εκεί μέσα να έχουν όμως μικροεπεξεργαστή, να έχουν μνήμη, να έχουν προγράμματα. Αυτός είναι ο κόσμος των ενσωματωμένων συστημάτων. Τα ενσωματωμένα συστήματα είναι πολλά περισσότερα από τους υπολογιστές γενικού σκοπού και έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Υπάρχει ένα μάθημα επιλογής, το μάθημα που ονομάζεται ενσωματωμένα συστήματα, που το διδάσκω εγώ. Είναι στο εαρινό εξάμηνο. Και στο μάθημα αυτό σχεδιάζουμε ενσωματωμένα συστήματα. Σχεδιάζουμε λοιπόν αυτά που συνδέονται στο διαδίκτυο των πραγμάτων, το IoT. Έχουμε μικροεπεξεργαστές, Arduino, FPGA, single board computers, Beagle board, Raspberry, ρομποτικούς βραχίονες και άλλα περιφερειακά, που στο μάθημα αυτό, που είναι ένα μάθημα αρκετά ενδιαφέρον, γιατί είναι πιο πολύ, θα έλεγα, χομπίστικο, δηλαδή κατασκευάζουμε πράγματα. Ερχόμαστε σε επαφή με το ίδιο το hardware, πιάνουμε επεξεργαστές, πιάνουμε περιφερειακά, πιάνουμε breadboard, καλώδια και όλα τα άλλα τα συναφή. Και αν σας ενδιαφέρει αυτό, μπορείτε να το δηλώσετε στο εαρινό εξάμηνο, όταν θα ξεκινήσει, τουλάχιστον να έρθετε στο πρώτο μάθημα. Όπως ξέρετε, όταν είναι να επιλέξετε κάποιο μάθημα επιλογής, δεν πρέπει κατευθείαν να απορρίψετε ή να δεχτείτε κάτι, αν δεν πάτε έστω στο πρώτο μάθημα να δείτε πώς γίνεται. Έτσι λοιπόν, εγώ σας προσκαλώ στο μάθημά μου, στα ενσωματωμένα συστήματα, το άλλο εξάμηνο, έστω να έρθετε στο πρώτο μάθημα και θα σας ενδιαφέρει, πιστεύω, να παρακολουθήσετε και τα υπόλοιπα μετά. Λοιπόν, τα ενσωματωμένα συστήματα είναι ένας αθέατος κόσμος και αυτά όμως έχουν ανάγκες για λειτουργικά συστήματα. Και τα λειτουργικά συστήματα, συνήθως τα ενσωματωμένα συστήματα, είναι λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου, real-time system. Και γιατί είναι πραγματικού χρόνου? Γιατί απαιτούν απόκριση σε πραγματικό χρόνο ή, να το πω καλύτερα, σε δετερμινιστικό χρόνο. Πρέπει να ξέρουμε για ενσωματωμένα συστήματα που, όπως σας είχα πει, στο αυτοκίνητο ή στον πυρηνικό αντιδραστήρα, έχουμε εκεί λειτουργικά συστήματα που πρέπει να αποκρίνονται δετερμινιστικά. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα έρθει ένα συγκεκριμένο input, να δοθεί μια απάντηση σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
μπορούμε να έχουμε απλά, απλά ενσωματωμένα συστήματα χωρίς καν λειτουργικό σύστημα, που να είναι ένα for loop. Για παράδειγμα, στο Arduino, όταν θέλουμε να βουζεί ένα λεντάκι, είναι ένας ατέρμονος for βρόχος που συνεχώς εκτελεί μια εντολή, μια-δύο εντολές. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις να θέλουμε ένα ενσωματωμένο σύστημα πιο σύνθετο, όπου θα πρέπει να συνδέσουμε αισθητήρια και ενεργοποιητές. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο έλεγχος θερμοκρασίας σε μια τουρμπίνα jet στα αεροσκάφη, όπως που ακούμε ειδήσεις για τα Ραφάλ που θα έρθουν. Όλα αυτά έχουν λειτουργικά συστήματα εξειδικευμένα που διατηρούν και ελέγχουν συνεχώς τις θερμοκρασίες. Αυτά λοιπόν απαιτούν λειτουργικό σύστημα. Και όχι ένα οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα, απαιτούν λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου. Υπάρχουν διάφορα βέβαια λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου RTS, αλλά εντούτοις οι βασικές αρχές είναι οι ίδιες. Και βλέπουμε εδώ προγραμματισμό με γεγονότα διακοπής. Δηλαδή έρχονται κάποιες διακοπές από αισθητήρια και αυτές έχουν συνέπεια να επενεργήσουν και να οθήσουν το λειτουργικό σύστημα να κάνει κάποιες ενέργειες. Το λειτουργικό σύστημα λοιπόν που αποτελεί τη διαπαφή ανάμεσα στο χρήστη και στο υλικό, ανάμεσα στις διεργασίες και στο υλικό. Είπαμε ότι είναι ένα software. Τα βασικά στοιχεία βλέπετε εδώ, service call handle, δηλαδή ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπών, ο χειριστής διακοπών, διάφορες ουρές χρονοδρομολόγησης. Τα RTOS είναι πολύ απλά, δεν χρειάζεται να είναι σύνθετα και μας παρέχουν υπηρεσίες όπως καλύτερης ανάπτυξης, είναι πιο εύκολης ανάπτυξης κώδικα. Γι' αυτό σε σύνθετα ενσωματωμένα συστήματα έχουμε λειτουργικά συστήματα. Μια έννοια που χρησιμοποιούμε είναι το preemptive, το είχαμε δει και στη χρονοδρομολόγηση, δηλαδή προεκχώρηση, που σημαίνει ότι κάποια διεργασία με υψηλότερη προτεραιότητα μπορεί να διώξει μια άλλη διεργασία χαμηλότερης προτεραιότητας από τον επεξεργαστή. Και δεν χρειάζεται να περιμένει. Δηλαδή, εδώ βλέπετε τη στιγμή που έρχεται η διεργασία, τη στιγμή εκείνη εκτελείται, ξεκινάει η real-time process η διεργασία. Διαφορετικά θα πρέπει να περιμένει να εκτελεστεί η προηγούμενη διεργασία. Χρονοπρογραμματιστής, πολύ σημαντικός. Τα λειτουργικά σύστηματα γενικού σκοπού δεν είναι RTOS. Δηλαδή, το Linux και τα Windows δεν είναι RTOS. Ανταποκρίνονται γρήγορα, αλλά δεν είναι δετερμινιστικά στο πόσο γρήγορα θα ανταποκριθούν. Γι' αυτό, αν θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια έκδοση Windows ή Linux για ενσωματωμένο σύστημα, πρέπει να φροντίσουμε να έχει RTS επεκτάσεις και υπάρχουν και Windows RT και Linux RT, όπου είναι το ίδιο λειτουργικό σύστημα, απλώς έχει κάποιες συγκεκριμένες επεκτάσεις. Αξιοπιστία, πολυδιεργασίες, υπάρχουν τα αυστηρά συστήματα πραγματικού χρόνου, όπου πρέπει να τηρούνται όλες οι προθεσμίες και άμα χαθεί έστω και μια προθεσμία, τότε υπάρχει ενδυνάμει καταστροφή. Ανεκτικά ή soft συστήματα πραγματικού χρόνου, που ακόμα και να έχουμε κάποια αστοχία σε κάποιο deadline, δεν θα γίνει και κάποια ζημιά, ίσως θα μειωθεί κάπως η ποιότητα του ήχου ή του αποτελέσματος. Θέλουμε λοιπόν να είναι δετερμινιστικά, να έχουν ανταπόκριση, ο χρήστης να μπορεί να ορίζει προτεραιότητες και να ρυθμίζει τις πολιτικές και ασφαλώς να είναι αξιόπιστα, να μην βγάζουν blue screen of death ή να μην πανικοβάλλονται όπως τα Linux κάποιες φορές. Ένα λειτουργικό σύστημα λοιπόν για να είναι πραγματικού χρόνου πρέπει να είναι πολυβηματικό, να υποστηρίζει προτεραιότητες νημάτων, προβλέψιμοι μηχανισμοί, κληρονομικότητα και γνωστή συμπεριφορά. Υπάρχουν πάρα πολλά λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου. Μια ενδεικτική λίστα σας δίνω στην οθόνη. Υπάρχουν ελεύθερα, υπάρχουν καταρχήν από το ακαδημαϊκό χώρο, από ερευνητικές ομάδες, από τη βιομηχανία και ανοιχτού κώδικα. Η κάθε κατηγορία έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, από τον ακαδημαϊκό χώρο είναι δωρεάν, υπάρχει διαθέσιμος πηγαίος κώδικας, υπάρχει κάποια τεκμηρίωση, αλλά δεν υπάρχει υποστήριξη ούτε εργαλεία. Και συνήθως αυτά είναι πρωτότυπα και είχαν βγει σε κάποιο είτε ερευνητικό πρόγραμμα είτε κάποιο διδακτορικό και γι' αυτό όταν σταμάτησε το πρόγραμμα ή όταν ο διδάκτορας τελείωσε και έφυγε, έχουν μείνει και δεν επεκτείνονται παραπάνω. Στη βιομηχανία, βέβαια, το κακό είναι το κόστος απόκτησης, είναι ακριβά αυτά. Και πραγματικού ανοιχτού κώδικα, ξέρετε, υπάρχει το open source και Linux όπως το RT κτλ. Έχει θετικό της υποστήριξης, αν
αυτό που θέλεις αφορά και άλλο κόσμο ή το αρνητικό της υποστήριξης, γιατί μπορεί να θες κάτι ιδιαίτερο που να μην το ενδιαφέρει κανέναν άλλον. Άρα είναι και single plin. Υποστηριζόμενο υλικό είναι ελάχιστο, μόνο ότι έχουν οι developers και γενικά έχει προβλήματα. Διάφορες καρτέλες από λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δηλώσετε, έστω να παρακολουθήσετε το πρώτο μάθημα από τα ενσωματωμένα συστήματα και να διαπιστώσετε ότι ακολουθεί μια διαφορετική δομή από τα κλασικά μαθήματα που έχω εγώ. Γιατί αυτό είναι ένα μάθημα που κατασκευάζουμε και είναι ένα χομπίστικο μάθημα που κάνουμε κάτι και το διασκεδάζουμε μαθαίνοντας βέβαια στην πορεία τα ενσωματωμένα συστήματα. Μπορείτε να ρωτήσετε και συμφοιτητές σας που έχουν περάσει από το μάθημα ενσωματωμένα συστήματα ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία γεμάτο μάθηση και επειδή κατασκευάζεις κάτι και το πιάνεις στα χέρια σου είναι ακόμα πιο ωραίο από το να μένει μόνο στην οθόνη του υπολογιστή. Λοιπόν, πάμε για quiz. Θα έχετε 30 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα ενεργοποιήσω το quiz. Ανοίγω λοιπόν το Edge που ανταποκρίνεται πολύ ωραία με το quiz. Ας μπούμε στο Arc. Quiz. Νάτο. Λοιπόν, κωδικός για λειτουργικά συστήματα θεωρία είναι αυτός. Περιμένουμε να μας δώσει το τσέκο σερβερ. Μας το έδωσε. Ξεκινάμε. Είπαμε 30 δευτερόλεπτα. Κύριε, όσο περιμένουμε να κάνω μια ερώτηση. Ναι, μόλις πάει και 15 θα το ανοίξω πάντως. Ιακώ, έλα Ιωάννα. Σε κάποιο έγγραφο που είναι ανεβασμένο πάνω στο μάθημα, λέει ότι η εξέταση του κώδικα είναι 21 του μήνα. Τελικά είναι αυτή την Πέμπτη ή την επόμενη? Περίμενε λίγο να πατήσω. Στο presence 21 λέει πάντως. Στο ποιο presence? Στο iPresence των λειτουργικών. Τι σχέση έχει το iPad? Το iPresence είναι για τις παρουσίες. Δεν, την ανακοίνωση που έχετε ανεβάσει στο E-Class στην αρχή του μαθήματος για το πρόγραμμα των εργαστηρίων, ναι. Γράφει ότι είναι στις 21. Και ότι αυτή την Πέμπτη έχουμε εργαστήριο τα 11 και 12. Δεν τα έχουμε κάνει. Για να συνδεθώ λίγο. Λοιπόν, καταρχήν ποια εβδομάδα είμαστε τώρα στα λειτουργικά στήματα? Δεν είμαστε στην 11η ή... Είναι η προτελευταία. Ναι, είναι προτελευταία. Είναι η 12η, ναι. Αλλά μήπως, να θυμηθώ, στο εργαστήριο τη 12η εβδομάδα μάλλον δεν την είχαμε κάνει. Δεν πρέπει να έχει γίνει, Ούτε την 11η ούτε την 12η είχαμε κάνει, γιατί κλείσαμε Τρίτη, Τετάρτη βασικά, αλλά Τρίτη κάναμε το τελευταίο μάθημα μαζί σας και την Πέμπτη είχαμε εργαστήριο, οπότε δεν προλάβαμε να το κάνουμε. Ναι, άρα στα εργαστήρια είμαστε μια εβδομάδα πίσω, Ναι. Okay. Άρα, τότε η εξέταση πράγματι, τώρα που μου το θυμήσατε, επειδή την Πέμπτη ήταν 24 και δεν είχε γίνει το εργαστήριο, το εργαστήριο εκείνης εβδομάδας, άρα τότε γίνεται αυτή τη εβδομάδα. Άρα τώρα δεν έχουμε εξέταση αυτή τη εβδομάδα στο εργαστήριο, έχουμε το εργαστήριο. Άρα πράγματι, και θα βγάλω βέβαια και ανακοίνωση και για τους υπολείπους, ότι η εξέταση κώδικα θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Δεν θα είναι αυτή τη εβδομάδα. Ναι, καλά κάνετε και μου το υπενθυμίσατε. Άρα σημειώνω ανακοίνωση για ότι θα γίνει το εργαστήριο το προαιρετικό αυτή την εβδομάδα. Γιατί είμαστε στο εργαστήριο μία εβδομάδα shifted. Okay. Κάποιο άλλο θέμα? Όχι. Άρα μπορούμε να συνεχίσουμε στο iQuiz. Λοιπόν, μόλις πάει και 10 θα πατήσω Start. Okay, Start Game. Ωραία. Θα κλείσω εγώ βέβαια την μαγνητοσκόπηση. Παραμένουμε κοντά εδώ στο Zoom όμως. Stop Recording.